Γεια σας παιδιά, εγώ με πάλι ο Στέφανος ή αλλιώς Σάντου, μιλάμε πάλι τα ίδια. Όπως είχαμε πει στο προηγούμενο βιντεάκι μας που θα το δείτε εδώ ή εδώ ή θα το βάλω κάτω. Okay, παιδιά, θα το βάλω εδώ, αλήθεια. Όπως είπαμε λοιπόν στο προηγούμενο βιντεάκι θα κάνουμε το top 5 για PC Games του Game of Thrones που έχουν βγει. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν βγει 3 καθαρά Game of Thrones παιχνίδια. Τα άλλα 2 που βρήκαμε και βάλαμε στο top 5 είναι mods. Θα δείτε στην πορεία τι εννοούμε με τα mods. Αυτά τα 3 καθαρά Game of Thrones παιχνίδια τα παίξαμε και τα τερματίσαμε κιόλας. Θα δείτε τι εντυπώσεις έχουμε στην πορεία. Τι άλλα, τα mods εντάξει δεν τερματίζονται, θα δείτε γιατί. Αυτά από εμάς, πάμε να δούμε το top 5. Και σας συνιστώ ειδικά το δεύτερο και το πρώτο να το παίξετε. Πάμε τώρα. Ξεκινώντας στην πέμπτη θέση, ελπίζω να ακούγουμε και λίγο καλύτερα. Το έφερα λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Ξεκινώντας λοιπόν στην πέμπτη θέση θα συναντήσουμε το Game of Thrones Genesis ή Genesis, όπως θέλετε το λέτε. Είναι ίσως το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, Game of Thrones παιχνίδι που κυκλοφόρησε. Και όπως βλέπετε και στο βίντεο, είναι παιχνίδι στρατηγικής. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσίασε το κοινό και τους fans των strategy games και πόσο μάλλον ένα fan του Game of Thrones. Το παιχνίδι και αυτό, όπως είπαμε και στην αρχή, το έχω παίξει και το τερμάτισα κιόλας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα και με ενθουσίασε. Ένα καλό που μπορώ να βρω για το παιχνίδι είναι ότι έχει μια έτσι ωραία πλοκή πολιτικού έτσι στυλ που έχουμε συνηθίσει και στη σειρά και στα βιβλία έτσι του Game of Thrones. Όπως σε γενικές γραμμές δεν είναι τόσο ότι θα δώσεις τις μάχες, αλλά ότι θα πάρεις με το μέρος σου περιοχές, πόλεις και τα σχετικά. Βέβαια όπως βλέπετε και στο βίντεο τα γραφικά δεν είναι και τόσο καλά. Είναι γενικά πολύ αργό παιχνίδι καθώς πρέπει να καλύψεις κάποιες αποστάσεις με τα στρατεύματά σου που έχεις, και βέβαια έχει και πολύ κακή και αργή μάχη, έτσι, καμία σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει. Το συγκεκριμένο παιχνιδάκι δεν χρειάζεται και τρελές απαιτήσεις όπως βλέπετε και στο βίντεο σας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, για να περνάς την ώρα σου καλά, εμείς σαν Game of Thrones fans θα του βάλουμε ένα ωραιότατο 5, έτσι για να μην μείνει και παραπονεμένο. Και δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτό το παιχνιδάκι. Θα δείτε link στο description για όσους θέλουν να το αγοράσουν και τα σχετικά. Αυτά, πάμε να δούμε το επόμενο παιχνιδάκι. Στο νούμερο 4 του top 5 μας θα συναντήσουμε το παιχνίδι Game of Thrones, σκέτο, δεν έχει άλλο αυτό, το οποίο ήταν και το πρώτο RPG Game of Thrones παιχνίδι που κυκλοφόρησε, καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι παρόμοιο. Μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ καλή, έτσι, μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, κυρίως σε θέμα γραφικών και storyline. Όταν μιλάω για γραφικά εννοώ κυρίως τοποθεσίες, τις οποίες είναι και λίγες αυτές που βλέπουμε στο παιχνίδι, αλλά ας πούμε το τείχος το έχουν κάνει αρκετά καλό. Όσο για το storyline που προανέφερα, ακολουθείς δύο χαρακτήρες και την ιστορία τους, όπου στο τέλος πρέπει να διαλέξεις και ποιον χαρακτήρα θα κρατήσεις και ποια ιστορία και τέλος θα δεις. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα συναντήσουμε και πολλούς έτσι γνώριμους σε εμάς, όπως είναι η Cersei, ο Varys και άλλοι τόσοι. Όσο για τους χαρακτήρες είναι άγνωστοι, δεν τους γνωρίζουμε ούτε από τη σειρά ούτε από τα βιβλία. Τώρα, ένα κακό που μπορώ να βρω για αυτό το παιχνίδι είναι το στυλ μάχης. Γιατί σαν RPG, προσωπική όπως πάντα έτσι, σαν RPG πιστεύω ότι το χαρακτήρα σας να τον ελέγχει 100% και πόσο μάλλον τις μάχες. Τώρα, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι κάπου στη μέση. Θεωρείται ούτε πολύ βαρύ ούτε πολύ ελαφρύ παιχνίδι, οπότε θα το συνιστούσα να το παίξετε. Εμείς σαν Game of Thrones για φόνο θα το βάλουμε ένα 7 και περιμένω και τα δικά σας σχόλια αν το έχετε ή αν θα το παίξετε. Στο νούμερο 3 θα συναντήσουμε το παιχνίδι που όσοι βλέπετε τον τίτλο θα λέτε τι δουλειά έχει αυτό το παιχνίδι σε ένα top 5 για το Game of Thrones, και δίκιο θα έχετε. Απλά για να μιλήσουμε για το mod θα πρέπει να έχετε το Crusade Kings 2. Όταν λέμε mod εννοούμε, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι είναι κάτι που φτιάχνουν οι χρήστες και όχι η εταιρεία του παιχνιδιού και το δίνουν στο κοινό. Έτσι και για το Crusade Kings 2 φτιάξαν το Westeros mod. Βάζοντας το mod αυτό εμφανίζεται ένας λεπτομερέστατος χάρτης του Westeros, και από εκεί και πέρα το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε είναι καθαρά στρατηγικής και είναι στο χέρι σας και στις ικανότητές σας αν θα καθίσετε στο σιδερένιο θρόνο. Πολύ ωραίος ο χάρτης, πολύ ωραίες κινήσεις στο gameplay. Το μόνο κακό που δυστυχώς το έχει η εταιρεία που βγάζει το Crusade Kings 2 και δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα είναι ότι δεν δείχνει μάχες. Εντάξει, σε άλλους μπορεί να είναι κακό και σε άλλους δεν είναι. Απλά μιλάω καθαρά προσωπικά έτσι. Τώρα, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, από απαιτήσεις είναι κάπου στη μέση και αυτό όπως και το προηγούμενο. Εμείς, σαν Game of Thrones, θα το βάλουμε ένα ωραίο 8. Θα σας συνηθίσω να το παίξετε κι εσείς, να κατεβάσετε το mod. Θα έχω link στο description, οπότε μην ψάχνετε. Και τι να πω, υπομονή και καλή.
φτάνουμε στο νούμερο 2, όπου στο νούμερο 2 θα συναντήσουμε μια πολύ αγαπημένη μου σειρά παιχνιδιών. Δεν είναι άλλο από το Medieval, και αυτό είναι πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος με το προηγούμενο, γιατί και εδώ θα μιλήσουμε για ένα mod. Απλά για να παίξει το συγκεκριμένο mod θα πρέπει να έχετε το Medieval, το Total War το 2 και όλα τα expansions που είναι το Kingdoms. Ναι, είναι αρκετά gigabyte μπορώ να πω, αλλά δεν πειράζει γιατί θα σας δικαιώσει. Τώρα, για όσους ξέρουν τη σειρά Medieval Total War, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά, αλλά και για όσους δεν ξέρουν, μιλάμε για ένα παιχνίδι καθαρά στρατηγικής, το οποίο έχει και το πλεονέκτημα ότι δείχνει μάχες. Και όταν μιλάμε μάχες, θέλετε να έχετε και 2.000 στρατό και να έχουν οι αντίπαλοι άλλους τόσους. Λοιπόν, θα τα δείξει όλα και θα γίνει ο κακός χαμός. Βάζοντας το mod, λοιπόν, εννοείται ότι και εδώ έχουμε ένα λεπτομέρειο σαν το χάρτη του Westeros. Πολύ καλά γραφικά, βέβαια, είναι ανάλογα και στον υπολογιστή σας σε τι γραφικά θα το παίξετε. Όπως είπα και πριν, μιλάμε για πλήθος στρατού. Απλά, εντάξει, το μόνο κακό, δεν μπορώ να το πω κακό, είναι ότι είναι λίγο παλιό το παιχνίδι, αλλά μέχρι εκεί, έτσι, καμία σχέση. Σε όλα τα άλλα θα το ευχαριστηθείτε όσο και εγώ. Τώρα οι απαιτήσεις του. Οι απαιτήσεις του είναι, μην σας πω, και λιγότερες σε σχέση με το Crusader Kings 2, αλλά όπως σας είπα, είναι καθαρά ο καθένας τι υπολογιστή έχει και σε τι γραφικά θα το παίξει. Τώρα εμείς σαν Game of Thrones Gear Fans θα του δώσουμε ένα 8,5, και ειλικρινά σε σχέση με τα άλλα μέχρι στιγμής θα σας πρότεινα να το κατεβάσετε και να το παίξετε, γιατί μιλάμε για τελείωτες ώρες και ατελείωτες μάχες. Φτάνοντας στο νούμερο 1 του Top 5 μας, θα συναντήσουμε και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει για το Game of Thrones, και δεν είναι άλλο από το Game of Thrones της Telltale. Όσοι ασχολούνται με adventure παιχνίδια θα γνωρίζουν πολύ καλά την εταιρεία Telltale και για το περιεχόμενό της, καθώς έχει κυκλοφορήσει και κάτι αντίστοιχο για τη σειρά Walking Dead. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν κυκλοφορεί ένα παιχνίδι, με την έννοια ότι το κυκλοφορεί σε επεισόδια. Έτσι και στο Game of Thrones έχει βγάλει μέχρι στιγμής 6 επεισόδια. Τώρα, το παιχνίδι, όπως προανέφερα, θεωρείται adventure, και όταν λέμε adventure σημαίνει ότι υπάρχει πολύ πλοκή και ιστορία στο παιχνίδι, και ο παίχτης πρέπει να είναι προσιλωμένος 100% να το παρακολουθεί, ώστε όταν του ζητηθεί να είναι έτοιμος να επέμβει. Τώρα, από θέμα γραφικών, η Telltale δεν φημίζεται για τα γραφικά της, όχι γιατί δεν μπορεί, απλά αυτό είναι το περιεχόμενό της. Εμείς στο παιχνίδι ακολουθούμε τον Νίκο Φόρεστερ, που υπάρχει και στα βιβλία, και ο οποίος μοιάζει αρκετά με του Stark. Είναι σεμνός, με το σταυρό στο χέρι που λέμε. Τώρα, αν θα έχει την ίδια κατάληξη, αυτό δεν θα σας το πω, θα το αφήσω να τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Από απαιτήσεις στο παιχνίδι είναι κάπου στη μέση κι αυτό. Με έναν μέτριο υπολογιστή πιστεύω θα είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, καθώς όπως προαναφέραμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν χρειάζονται και τα τρελά γραφικά. Εμείς σαν Game of Thrones Gear Fans θα του βάλουμε ένα 9, και ειλικρινά το αξίζει αυτό το 9, και θα σας το προτείναμε ανεπιφύλακτα να το παίξετε, καθώς θα δείτε ότι ακόμη και στο παιχνίδι θα δεθείτε με τους χαρακτήρες. Τώρα, κάτι τελευταίο. Η Telltale έχει ανακοινώσει ότι θα βγάλει και δεύτερη σεζόν της σειράς. Υπολογίζουμε όταν ξεκινήσει και η έκτη σεζόν του Game of Thrones. Εννοείται ότι θα είναι σε επεισόδια πάλι, οπότε θα ξεκινήσουμε το πρώτο επεισόδιο και βλέπουμε και περιμένουμε με ανυπομονησία. Αυτό ήταν λοιπόν το Top 5, έτσι, των Game of Thrones PC Games από το Game of Thrones GR Fans. Ελπίζω να τα απολαύσατε. Κάντε ένα like στο βίντεο από κάτω και dislike, δεν γίνεται να μας αρέσουν και όλα. Κάντε subscribe στο κανάλι και σε αυτό και στο πρώτο μας κανάλι. Κυρίως στο πρώτο θα βλέπετε trailer και ό,τι έχει σχέση, κάποια βιντεάκια που φτιάχνουμε εμείς σε Game of Thrones GR Fans. Και σε αυτό το κανάλι κάντε subscribe για να είστε ενήμεροι και για διαγωνισμούς που θα κάνουμε και για τέτοιου είδους βιντεάκια. Αυτά από μένα και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.